Πρώτα απ' όλα μαζί μα ο Γιάννη Καντέλη, με ενδιαφέρον παρασκήνιο για το πώ τελικώ από μια συνάντηση η οποία θα γινόταν αν γινόταν στο περιθώριο τη Συνόδου του ΝΑΤΟ, φτάνουμε σε μια επίσημη συνάντηση ανάμεσα στι δύο πλευρέ, Γιάννη. Την τελική απόφαση τη κυβέρνηση Ισία την καθόρισε η κρισιμότητα των στιγμών και τη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Όντω, οι αρχικέ σκέψει ήταν για μια σύντομη συνάντηση και το επιδίωκε η ελληνική πλευρά. Όταν ετέθη το αίτημα από την πλευρά του κ. Ερντογάν για μια επίσημη συνάντηση με αντιπροσωπείε, τελευταία, μέχρι τελευταία στιγμή τα ζήγησαν τα πράγματα στην ελληνική αποστολή και χθε αποφασίστηκε ότι ο Πρωθυπουργό θα πρέπει να στείλει το μήνυμα στον κ. Ερντογάν στο ανώτατο επίπεδο που μπορεί να δοθεί πριν η Ελλάδα προχωρήσει οποιαδήποτε άλλη κίνηση σε οποιαδήποτε άλλη στρατηγική απέναντι στην Τουρκία, θα πρέπει ο ίδιο ο κύριο Μητσοτάκη να έχει τονίσει στον κύριο Ντογάν ότι αυτή η τακτική, αυτέ οι προκλήσει μόνο σε αδιέξοδα οδηγούν τι δύο χώρε. Γι' αυτό λοιπόν καταλήξαμε στο αυριανό Κρίσιμο ραντεβού στι 4.30 και ώρα Ελλάδο. Ε, Γιάννη, υπάρχει έτοιμα από την αντιπολίτευση για σύγκληση του Συμβουλίου Εξωτερική Πολιτική αλλά και ε, για σύγκληση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών. Υπάρχουν τέτοιε σκέψει στην κυβέρνηση. Όλα θα καθοριστούν. Μετά το τέλο τη συνάντηση Μιτσοτάκη-Ερντογάν-Σία. Και αυτό γιατί, σε μία περίπτωση που όλα πάνε καλά, από την κυβέρνηση κρίνουν ότι δεν υπάρχει λόγο για κάποια περισσότερη ενημέρωση προ αντιπολίτευση, πέραν αυτή που κάνει ο κύριο Δένδια στου εκπροσώπου των κομμάτων. Αν όμω τα πράγματα δεν πάνε καλά και κανεί δεν μπορεί να προεξοφλήσει το αποτέλεσμα τη αυριανή συνάντηση, τότε δεν αποκλείεται ο Πρωθυπουργό να ζυγίσει όλα τα ενδεχόμενα και ίσω μετά την σύνοδο κορυφή που είναι την επόμενη εβδομάδα στι Βρυξέλλε να φωνάξει του πολιτικού αρχηγού και να τους πει για τη νέα κατάσταση που διαμορφώνεται. Όλα λοιπόν θα εξαρτηθούν από το πώ θα πάει το αυριανό ΤΕΤΑΤΕΤ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.